Οι εργαζόμενοι στην ΚΙΚΑ Παντεβόπουλος, οι εργαζόμενοι στο συγκρότημα της ηλεκτροτυπίας, οι 850 εργαζόμενοι, βρισκόμαστε για 24 μέρες σε απεργία. Γιατί είμαστε απλήρωτοι από τον περασμένο Αύγουστο. Η διοίκηση όχι μόνο δεν καταβάλει μισθοδοσία, αλλά πριν από μερικές μέρες έκανε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 και κατόρθωσε με μια δικαστική απόφαση να μπλοκάρει και το τελευταίο όπλο που είχαμε να εισπράξουμε κάποια χρήματα, όπως ήταν αυτά των ασφαλιστικών μέτρων. Είχαμε κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα, ήμασταν έτοιμοι να εκτελέσουμε αυτή την απόφαση και να μπορέσουμε να εισπράξουμε αναγκαστικά από τις τράπεζες και από τα χρήματα της εταιρείας. Πριν γίνει αυτό όμως, έκανε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, δικαιώθηκε από το δικαστήριο και έτσι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εισπράξουμε ούτε αυτά που μας έχει επιδικάσει το δικαστήριο. Σας μπλόκαρε το δικαστήριο δηλαδή? Το δικαστήριο ακριβώς προστάτευσε, αυτή την έννοια είχε και η αίτηση που έκανε στο δικαστήριο, την προστάτευσε από τα διοκτικά μέτρα εις βάρος της. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν και τα δικά μας ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε κάνει και για τα οποία είχαμε δικαιωθεί. Αυτή τη στιγμή, στη συνέλευση της περασμένης Τετάρτης, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την απεργία. Η διοίκηση, βλέποντας προφανώς και το δικό της αδιέξοδο, για πρώτη φορά μας έκανε μία πρόταση διαλόγου, υποσχόμενη ότι θα καταβάλει ένα μισθό τις επόμενες μέρες, ώστε να αρχίσουμε μετά να δουλεύουμε και ότι θα καταθέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δουλευμένων. Αυτά όμως είναι λόγια. Ζητάμε να δεσμευτεί γραπτός για όλα αυτά. Αποφασίσαμε ενώ είμαστε σε απεργία να πάμε σε αυτό το διάλογο. Έχουμε καλή πρόθεση γιατί εμείς περισσότερο από όλους θέλουμε να βγει η εφημερίδα. Ωστόσο, αν δεν δούμε συγκεκριμένες πράξεις, δεν πρόκειται να ανοίξουμε την εφημερίδα, όσο και αν αυτό πονάει εμάς περισσότερο από τον οποιοδήποτε. Επίσης, διψάει ο κόσμος για ενημέρωση. Είναι περίεργη καιρή τώρα, κύριε Σαντώ. Είναι γεγονός ότι η ηλεκτροτυπία λείπει από το περίπτερο. Το ξέρουν όλοι, εμείς περισσότερο από όλους, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε από τους αναγνώστες μας είναι δεκάδες καθημερινά και λένε ότι λείπει η ηλεκτροτυπία. Ήταν ίσως η μόνη εφημερίδα που εδώ και 1,5 χρόνο ακολουθούσε μια μαχητική γραμμή κόντρα στο μνημόνιο. Αυτή η φωνή λείπει σήμερα από τον ελληνικό τύπο. Ωστόσο, εμείς ζητάμε την κατανόηση των αναγνωστών, γιατί είμαστε εργαζόμενοι και εμείς. Δεν δουλεύουμε από χόμπι. Έχουμε τεράστιες ανάγκες. Δεν είμαστε ακριβά αμοιβόμενοι, υψηλά αμοιβόμενοι, και θέλουμε και μπαίνουμε με αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, μπαίνουμε και εμείς στον αγώνα των εργαζομένων που διώκονται από το μνημόνιο εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Προσπαθούμε να δικαιωθούμε και να μπορέσουμε έτσι να ανοίξουμε και την εφημερίδα τους το επόμενο διάστημα. Αλλά αν δεν έχουμε από τη μεριά της διοίκησης συγκεκριμένα δείγματα ότι θα αποπληρώσει τα δεδουλευμένα μας και θα συνεχίσει να καταβάλει κανονικά τη μισθοδοσία, δεν νομίζω ότι θα ανοίξουμε την εφημερίδα άμεσα.